Για πάμε, και στο, πάμε και στο Σοϊλού. Λοιπόν, στον Υπουργό Σοϊλού, Εσωτερικών ο Σοϊλού. Εσωτερικών. Ε, ξεσπάθωσε. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας. Ναι, ξεσάλωσε μάλλον. Κοιτάξτε, είχε πει ότι αν τολμήσει να μας τιμωρήσει ο Μπάιντεν και τα λοιπά, τα είχε βάλει με τις ΗΠΑ και τώρα είναι μια πολύ βαριά κατηγορία για την CIA. Σίγουρα, σίγουρα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας θα έχει τα δεδομένα και θα τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ότι ουσιαστικά κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή διαχειρίζονται όλα τα ναρκωτικά σε όλο τον κόσμο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, επειδή κάποιοι καλεσμένοι. Σου λέει μήπως υπερβάλλει, μήπως το διορθώσει. Ναι. Δηλαδή, το ξαναπέστο. Κάτσε, είναι πολύ βαρύ. Ναι, ναι. Ναι, του λένε ξαναπέστο και το ξαναλέει. Άρα είναι σίγουρος για αυτό που λέει. Προφανώς έχει τα δεδομένα, προφανώς έχει τα στοιχεία. Άρα έχουμε την Τουρκία που λέει ότι η CIA διακινεί τα ναρκωτικά. Παγκοσμίως. Πολεμά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο ίδιος Υπουργός έχει πει ότι έχει γίνει απόπειρα πραξικόπηματος από τον Biden, έχει δηλώσει στο παρελθόν. Άρα είναι αυτή η Τουρκία που και αυτή η Τουρκία βέβαια θέλει να αποκαταστήσει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει να πάρει και τα F-16 αμέσως μετά τις εκλογές. Θα δούμε λίγες μέρες. Υπομονή, βεβαίως. Αφγανιστάνη μπήρ ουιστουρζού μερκέζι άλληνε γέτρτη. Δουνιάντα ουιστουρζού CIA yönetir Ahmet Hakan Bey. Bir daha söyleyeyim mi? Bir daha söyleyin lütfen. Dünyada uyuşturucuyu CIA yönetir. Bunu dünyada bilmeyen, bu işleri yapıp da bilmeyen ahmaktır. Το χειροτέρευσε κιόλα στη δεύτερη ανάγνωση. Γιατί του λέει ο άλλο μου και τα λοιπά. Όχι, λέω ποιο δεν το πιστεύει, είναι ηλίθιο. Το έκανε ακόμα πιο καθαρό. Ο Σοϊλού έχει ρίξει τον πόδι τώρα στι ΗΠΑ. Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, μετά τις εκλογές δεν το κάνει μόνος του μετά αυτό. Μετά τις εκλογές θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν το κάνει μόνος του. Καλά, ο Σοϊλού δεν αυτονομήθηκε. Ξαφνικά τρελάθηκε. Δεν έχει αυτονομηθεί ο Σοϊλού, φανταζόμαστε. Όχι, όχι. Σαφώς. Κοιτάξτε, ένας υπουργός μιας κυβέρνησης, όταν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, την μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, με το μεγαλύτερο καταστατικό προϊόν και με το μεγαλύτερο στρατό και με τη μεγαλύτερη του ΝΑΤΟ. Προφανώς κάτι παραπάνω ξέρει με αυτά τα δεδομένα που δίνει και θέλει να οδηγήσει την Τουρκία κάπου. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, η αντιπολίτευση κατηγορεί και λέει ότι ενδεχομένως θα τα κάνει αυτά για να ικανοποιήσει τη Ρωσία. Γιατί έχουμε δει και τον Κλεισάρο να λέει ότι εναντίον της Ρωσίας έχει πει ότι παρεμβαίνει στις εκλογές η Ρωσία, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Θα δούμε, δεν ξέρω τι ισχύει.